Γεια σας ομορφιές μου και welcome to my channel again. Είμαι η Bella Mary και είμαι πάρα πολύ καλά. Δεν θα σχολιάσω τον καιρό. Πάντα τα ίδια λέω και νομίζω ότι γίνομαι βαρετή. Δεν ξέρω όμως φέτος αν χειμωνιάσει, γιατί μου φαίνεται ότι έχουμε 65 Αυγούστου. Λοιπόν, μη μακρηγορούμε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτό εδώ πέρα του υπέροχου του καναλιού. Και σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο στο οποίο... αυτή τη φορά θα αρχίσω μια καινούργια σειρά σε αυτό εδώ πέρα το κανάλι και θα κάνω διάφορα βιντεάκια τα οποία αποτελούνται από top 5 διάφορων προϊόντων τα οποία εγώ έχω δοκιμάσει, έχω μια πλήρη εικόνα και έχουν γίνει τα αγαπημένα μου. Γι' αυτό και εγώ σήμερα θα αρχίσω από τα αγαπημένα top 5 καθαριστικά προσώπου. Οπότε αν θέλεις να παραμείνεις σε αυτό το βίντεο, παρέμεινε! Πριν σας δείξω τα προϊόντα τα οποία εγώ τα αγαπώ, θέλω να σας πω κάποια πράγματα. Ότι όταν είχα πάει εγώ στην αισθητικό και με είχε ρωτήσει ποια καθαριστικά προσώπου προτιμάς, ποια σ' αρέσουν, γιατί είδε κάποια πράγματα στο πρόσωπό μου και στο δέρμα μου, γύρισα και της είπα ότι εμένα μου αρέσουν τα τζελ καθαρισμού. Μέγα λάθος, γιατί κατά την άποψή της, αλλά συμφώνησα και εγώ, γιατί τα τζελ καθαρισμού, ναι μεν μπορεί να σου κάνουν βαθύ καθαρισμό, όμως μετά σου ξεραίνουν την επιδερμίδα. Έτσι και εγώ τα άκοψα μαχαίρι και είπα να πάω σε μια άλλη κατηγορία, στα καθαριστικά προσώπου τα οποία έχουν πιο λιπαρή υφή και μπορώ να πω ότι είναι λίγο πιο κρεμώδης η υφή του. Οπότε θα αρχίσουμε με τυχαία σειρά, όχι επειδή ξεκινάει από το 5 είναι λιγότερο και πάει προς τα πάνω. Έτσι, τυχαία σειρά. Λοιπόν, θα αρχίσουμε μια παλιά μου αγορά που κατέληξα να είναι αγαπημένο μου προϊόν. Είναι από Natura Siberica, είναι το άσπρο βούτυρο, το οποίο κάνει ντε μακιγιάζ. Παιδιά, το έχω ευχαριστηθεί. Μπορεί να είναι λίγο τσουκτερή η τιμούλα, όμως ειλικρινά σας μιλάω ότι... είναι ένα καθαριστικό το οποίο είναι πάρα πολύ λιπαρό, γιατί είναι βούτυρο, κάνει φοβερό ντε μακιγιάζ, ακόμα και την αδιάβροχη μάσκαρα τελειώνει. Είμαι απόλυτα ευχαριστημένη. Το συγκεκριμένο είναι για κανονικά και μεικτά δέρματα, εγώ έχω μεικτό δηλαδή, που μυρίζει απίστευτα, δεν μου ξηραίνει το πρόσωπο, άσχετα εγώ μετά αν βάζω κάποια κρέμα για ενυδάτωση. Πιστεύω ότι δηλαδή, και επειδή το έχω δοκιμάσει και μόνο του, ότι και να μείνει έτσι θα σου χαρίσει μια απίστευτη ενυδάτωση. Είναι φανταστικό, είναι στα 120 ml, θα το βρείτε από την Natura Siberica. Δεν έχω λόγια. Το επόμενο, το οποίο είναι πάλι από Natura Siberica, είναι το μαύρο το σαπούνι. Λοιπόν, και αυτό καθαριστικό, αυτό το συγκεκριμένο όμως δεν κάνει ντε μακιγιάζ. Ουσιαστικά εγώ το χρησιμοποιώ και ως μάσκα, δηλαδή κάνω πρώτα τον καθαρισμό μου με το άσπρο το σαπούνι και τον ντε μακιγιάζ μου μαζί, αλλά όταν δεν έχω ντε μακιγιάζ, το χρησιμοποιώ για βαθύ καθαρισμό. Δεν δηλαδή... είναι όλα τα λεφτά αυτά εδώ πέρα τα δύο τα προϊόντα που σας είπα. Ειλικρινά σας μιλάω ότι το χρησιμοποιώ ως μάσκα ανάλογα με τον τύπο του δέρματος. Εγώ δηλαδή που έχω μεικτό δέρμα το χρησιμοποιώ γύρω στα 7 με 10 λεπτά. Μπορώ να σου πω ότι αρχίζει λίγο έτσι και θερμαίνεται το πρόσωπό μου, όμως μου αρέσει γιατί όντως κάνει δουλειά, κάνει βαθύ καθαρισμό. Αποτελείται και από αυτό εδώ πέρα το μαύρο του σφουγγαράκι, το οποίο όταν έρχεται σε επαφή με το νερό γίνεται πολύ μαλακό και έτσι παίρνεις την ποσότητα και έτσι το απλώνεις στο πρόσωπό σου. Να φανταστείτε δηλαδή, πρώτα βάζω το άσπρο το βούτυρο, κάνω το καθαρισμό μου, είτε έχω μακιγιάζ είτε όχι. Μετά θα χρησιμοποιήσω κάποιο peeling για να ανοίξω τους πόρους και στο καπάκι βάζω το μαύρο το σαπούνι. Μπορείτε να σας φαίνεται τώρα ότι είναι λίγο υπερβολή, όμως εγώ όταν θα κάνω ένα καλό καθαρισμό μ' αρέσει. Το άσπρο το βούτυρο είναι για καθημερινή χρήση. Το άλλο, επειδή έτσι λίγο σου θερμαίνει το πρόσωπο, δεν είναι για κάθε μέρα. Αλλά όσες φορές το χρησιμοποιείς, έχεις ένα απίστευτο και ένα λαμπερό δέρμα. Οπότε ξαναλέω ότι αυτά εδώ πέρα τα διαμαντάκια από Natura Siberica εμένα με έχουν καταπλήξει. Τρίτο καθαριστικό, λίγο πιο ήπιο, δηλαδή δεν έχει αυτή την κρεμώδη και λιπαρή, αν και εμένα μ' αρέσουν, αλλά το διάλεξα να το βάλω στη σημερινή κατηγορία στα καθαριστικά με σούπερ ενυδάτωση. Γιατί, θα σου πω. Λοιπόν, είναι μια πρόσφατη αγορά μου, την οποία την είχα κάνει από τα Χόντος, είναι από Garnier, ένα καθαριστικό το οποίο έχει μέσα λεμονόχορτο, μυρίζει μοσκοβολάς είναι λαμπερή η επιδερμίδα σου, αν και τζελ καθαρισμού, όμως για έναν περίεργο λόγο έχει μια παχιά σύσταση, μια παχιά υφή που εμένα με τρελαίνει, όμως. Λοιπόν, δεν χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα. Έχω ήδη βρέξει το πρόσωπό μου και το απλώνω και κάνει πάρα πολύ αφρό, κάτι το οποίο εμένα με τρελαίνει τα μάλα. Λοιπόν, και μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό το συγκεκριμένο είναι στα 150 ml, τα πουλάνε και στα σούπερ μάρκετ, συγκεκριμένα στο Βασιλόπουλο, αλλά εγώ το είχα πάρει από τα Χόντος. Λοιπόν, παιδιά, ειλικρινά, δηλαδή δεν ξέρω αν έχετε δοκιμάσει τη διαφορά ανάμεσα σε ένα απλό τζελ καθαρισμού και σε ένα τζελ καθαρισμού με κρεμόδια υφή. Πάρτε το, δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε. Το επόμενο καθαριστικό προσώπου με κρεμόδια υφή πάντα είναι από L'Oreal. Τι να πω τώρα εγώ, άσε που κάνει και ντεμακιγιάζ. Δηλαδή, κοιτάω ουσιαστικά να παίρνω προϊόντα τα οποία είναι 2 σε 1, δηλαδή να κάνουν και ντεμακιγιάζ αλλά και βαθύ καθαρισμό. Αυτό το συγκεκριμένο είναι φανταστικό. Είχα έναν ενδιασμό με το άρωμα για το τριαντάφυλλο, όμως δεν είναι πάρα πολύ βαρύ και έτσι δεν μου φαίνεται και έτσι και το χρησιμοποιώ. Αυτό το συγκεκριμένο είναι για ξηρές και ευαίσθητες επιδερμίδες. Υπάρχει και σε πράσινο, αλλά εμένα μου έκατσε πάρα πολύ καλά, γιατί έχω μεικτό, οπότε όπως καταλαβαίνετε έκατσε στα ξηρά μου τα σημεία. Είναι για κάθε μέρα, το χρησιμοποιώ και το πρωί και το βράδυ. Επίσης έχει για σεμί. Πάρα πολύ φανταστικό. Τελευταίο προϊόν, και δεν είναι τυχαίο που το άφησα τελευταίο. Μ' αρέσει που σας είπα ότι δεν θα πάω από το 5 για να σας δείξω το καλύτερο, αλλά τυχαία πάντα. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ πέρα το καθαριστικό προσώπου από Apivita. Λοιπόν, όταν ήρθα την πρώτη φορά σε επαφή με αυτό εδώ πέρα το προϊόν, γιατί μην ξεχνάς, όπως σου είπα, ότι εγώ είχα μόνο καθαριστικά προσώπου τζελ και μέχρι εκεί, τελεία. Όταν λοιπόν ήρθα για πρώτη φορά με αυτό σε επαφή, έπαθα κοκομπλόκο, γυναίκα, ειλικρινά σου μιλάω. Από πού να αρχίσω, από ότι είναι για το πρόσωπο αλλά και τα μάτια, το οποίο έχει μέσα ελαιόλαδο, το οποίο έχει μέσα λεβάντα, δηλαδή ευωδιάζει όλο το μπάνιο μου και εγώ μαζί. Ειλικρινά δηλαδή, όλα αυτά εδώ πέρα τα προϊόντα που σας έδειξα είναι όντως τα αγαπημένα μου. Θα ήθελα να δοκιμάσω κι άλλα, η αλήθεια είναι, να μεγαλώσει λίγο η γκάμα μου, αλλά μέχρι στιγμής εγώ αυτά παίρνω και τα ξαναπαίρνω. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, γιατί μου δίνει λαπερό δέρμα, ενυδάτωση, βαθά καθαρισμό, αρχικά που το θέλω, και επιπλέον έχω ένα λαμπερό δέρμα. Αυτό ήταν το βίντεο, φιλενάδα, για σήμερα. Αυτά ήταν τα δικά μου αγαπημένα 5 προϊόντα για το πρόσωπο. Αυτά ήταν τα ενυδατικά με απίστευτη υφή καθαριστικά προσώπου. Αν σου άρεσε αυτού του είδους τη σειρά που σκέφτηκα να υλοποιήσω, θα ήθελα να μου το γράψεις από κάτω. Μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου και να με ακολουθείς στα social media. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάς super duper. Φιλάκια πολλά!